Παχιακός Σύλλογος Ατόμων Αναπηρία, πιστός στο καθήκον για δραστηριοποίηση και για συμμετοχή, και αυτονομήνα διοργανώνει μαζί με το Σύλλογο Επαγγελματιών Μουσικών Χίου μουσική συναυλία, παχιακή μουσική συναυλία, με στόχο την ενίσχυση τόσο του Παχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ όσο και μέλους του Συνσωματείου των Μουσικών, το οποίο βρίσκεται σε δυνατή οικονομική κατάσταση και έχει και σοβαρά προβλήματα υγείας. Το εκείνο που εμείς θέλουμε να προβάλλουμε και να προωθήσουμε είναι ότι ο Σύλλογος Μουσικών, το Σωματείο Μουσικών Χίου, κάθε χρόνο κάνει μία τέτοιου είδους εκδήλωση, προσφορά στον Χιώτη συμπολίτη μας, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτή του τη διάθεση και αυτή του την προσφορά και να πούμε ευχαριστώ. Προτείνουμε δε σε 9. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η συναυλία θα δοθεί στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Καστροβινά, την επόμενη Δευτέρα, 9 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ. Θα έχουμε τιμόμενο πρόσωπο το Παντελή Θαλασσινό, όπου το Σωματείο Επαγγελματιών Μουσικών θα τιμήσει ιδιαίτερως για την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Και ευχαριστούμε επίσης όλους τους συγχούς, τα μουσικά συγκροτήματα, αλλά και τους τραγουδιστές, οι οποίοι ευχαρίστω δήλωσαν ότι θέλουν να συμμετέσχουν και θα συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη συναυλία. Οι εισιτήρια θα προκολούνται από την Τετάρτη 27 Ιουνίου στο Παχιακό Σύλλογο, στο βιβλιοπωλείο. Στο, στο τυπογραφείο Ζήσιμο. Στο τυπογραφείο Ζήσιμο, και επίσης ο Παχιακός Σύλλογος θα βάλει ένα stand, πολιτήριο δηλαδή εισιτηρίων, στην αρχή της Αυροφεριάς, όπου εκεί τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες, τις ώρες δηλαδή λειτουργίας των καταστημάτων, θα βρίσκονται εκεί τα παιδιά μας για προκειμένου να προωθηθούν, να προκολληθούν κάποια εισιτήρια. Ο σκοπός συναυλίας είναι η αλληλεγγύη. Γνωρίζουμε το πρόβλημα που έχει ο Παχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ και από τη στιγμή που μπορούμε να συνεισφέρουμε, συνεισφέρουμε. Όσο αφορά την ημερομηνία και αυτά τα είπατε, εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Γενικό Γραμματέα εδώ, τον Ιωάννη Τηλανουπάκη, ο οποίος βοήθησε όλα τα παιδιά, και θα ήθελα να αναφέρω και τους χιώτες εγγεγραμμένους μουσικούς και τραγουδιστές του σωματείου μας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν και θα συνεισφέρουν σε αυτό το έργο. Λοιπόν, είναι η αδερφή Μιλωνιαδάκη, Σταύρος και Γιώργος, είναι η Γιάννα Φαφαλιού, ο Δημήτρης Ολιούντρης, είναι καθηγητές στο Δώρα Παπαδοπούλου Σαντούρη με το συγκρότημά της και η Λαπρινή Κάμπουρα Κανονάκη με το συγκρότημά της. Είναι ο Πούπαλος Μαρκέλος Σταμάτης, ο Μανώλης Σωστάτης και ο Μιχάλης Οβούπονας, τα παιδιά που θα βαπτίζουν το συγκρότημα του Παντελή Θαλασσινού. Είναι το συγκρότημα του Παντελή του Λύκου. Ο λοχαγός μουσικού, κ. Μαυρομάτης Νικόλαος, που είναι και διοικητής 96 ΑΔΤΕ μουσικού. Η Νικολέτα Φιλιπάκη και το νεανικό συγκρότημα Bistrox. Χιώτες, εδώ όλοι τα παιδιά. Θέσω. Το ένα είναι να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας βοήθησαν και είναι σπόνσορες, οι οποίοι δεν θα τους αναφέρω τώρα, τους γράφει η Φίσα και θα κοινοποιηθούν και στο Facebook. Και το δεύτερο κομμάτι ήθελα να επίσης να πω ότι είναι πολύ καλό στην εποχή που ζούμε σήμερα και θα μείνουμε να είμαστε λίγο πιο, ευαίσθητοι σε πράγματα που αφορούν την αλληλεγγύη και την αγάπη προς τους συνάδελφους. Αυτή είναι η αρχή μας. Και γι' αυτό και με τα παιδιά και με τις οποίες είναι καλά, είπαμε ότι είμαστε διαθέσιμοι να προσφέρουμε στον συνάδελφο μας όσο μπορούμε καλύτερα πράγματα, και θεωρώ ότι αυτό είναι το τίμημα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, τη Σοφία, τον Κώστα για τη συνεργασία για να υλοποιηθεί αυτή η συναυλία, και επίσης να καλέσω όλους τους γιορτές για αυτό το σκοπό,
για αυτή την, το σκοπό της αλληλεγγύης να είναι όλο στο στάδιο. Το εισιτήριο έχει πέσει την τιμή και θα ήθελα να τους καλέσω όλους έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλα σε άλλα. Το αυτό που αφορά το κομμάτι του Παντελού Θαλασσινού Σωματείου μας είναι μια σκέψη που την είχαμε εδώ και 2 χρόνια που μπήκαμε στο Σωματείο των Μουσικών μαζί με τον Κώστα και τα παιδιά. Θεωρήσαμε ότι ο Παντελής θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να του δώσουμε να του κάνουμε μια τιμή σαν Σωματείο Μουσικών, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην ελληνική μουσική και σαν συνθέτης και σαν τραγουδιστής και σαν συνθετικός. Και θεωρώ ότι επειδή είχε είναι έναν συμπουργάς πολλούς και καλούς μουσικούς, ήταν μεγάλη ευκαιρία να τον φέρουμε τον Παντελή να τον τιμήσουμε. Επίσης, θεωρώ ότι ο Παντελής είναι ένα άτομο, ένας άνθρωπος ο οποίος προχώρησε μόνος του με το σπαθί του χωρίς πολλά πράγματα, χωρίς βοήθειες και άλλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και είναι άξιο άτομο και έπρεπε να γίνει αυτό κάποια στιγμή. Αυτό που αφορά τον Παντελή Θαλασσινό. Για να τον ευχαριστούμε που έρχεται και έχει προσφέρει τόσα πολλά στη μουσική. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει ότι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν είναι, δεν είναι άξιοι τιμής. Θα έρθει η σειρά τους απλά. Επειδή δεν μπορούμε όλους μαζί, νομίζω. Μόλις ξεκινήσαμε. Μόλις ξεκινήσαμε. Ναι.